Θα κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πολλά τα δημοσιεύματα την τρέχουσα εβδομάδα τηλεοπτική, η οποία βέβαια ολοκληρώνεται αύριο για μας, εδώ Κρήτη σήμερα Παρασκευή. Ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολλά τα ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφόρησαν, πολλές οι αναδημοσιεύσεις, αναφορικά με την ανακάλυψη ενός σπάνιου είδους πτηνού με το όνομα Φοινικοτρίγωνο στην περιοχή της Λέσβου. Κατά τύχη το βρήκαν, βέβαια το ανακάλυψαν. Περισσότερα θα μας πει υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην Καλονή, η κυρία Ελένη Γαλινού. Να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Είναι μία είδηση, αλήθεια είναι, χωρίς κάποιος να γνωρίζει πολλά, μία είδηση που σκορπά χαμόγελα. Πρέπει να χαμογελάμε για αυτή την είδηση και για αυτή την ανακάλυψη. Ναι, πρέπει να χαμογελάμε, γιατί ο κατάλογος με τα πουλιά της Ελλάδας έγινε λίγο μεγαλύτερος. Έχουμε άλλο ένα είδος να αναπαράγεται στη χώρα μας και αυτό είναι ευχάριστα νέα, ειδικά για τους παρατηρητές πουλιών. Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η ανακάλυψη και μετά να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο θεωρείτε σπάνιο αυτό το είδος. Αυτό το είδος δεν είναι σπάνιο, είναι πολύ κοινό στην Αφρική, στην Αραβία και στην Ασία. Δεν είναι καθόλου κοινό στην Ευρώπη. Έχει αναπαραχθεί μόνο 2-3 φορές σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην Ισπανία και την Ιταλία από μία φορά πρόσφατα, και πρόκειται για την πρώτη φορά που αναπαράγεται στην Ελλάδα. Μας ήρθε πιθανότατα από τη γειτονική Τουρκία, όπου τα τελευταία 30 χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι εξαπλώνεται και αυξάνει τον πληθυσμό του. Οπότε εμείς η Λέσβος είμαστε πολύ κοντά, 15 χιλιόμετρα απόσταση. Επόμενο ήταν, μετά από τόση διεύρυνση που κάνει ο πληθυσμός στην Τουρκία, κάποια στιγμή να φτάσει και σε εμάς. Αλλά χαιρόμαστε που έγινε. Ναι, να μας εξηγήσετε λίγο πώς έγινε, πώς προέκυψε. Συνήθως μετά την αναπαραγωγή τα πουλιά αναζητούν νέα εδάφη για να εγκατασταθούν. Τώρα αυτό το πουλί ήταν κάποιος κύριος που εξοικειωμένος με τα πουλιά από το χωριό των Λουτρών, κάτοικος της περιοχής, ο Γιώργος Μαμόλης, το είδε στην πλατεία, μοιάζει με 18 αυτό το πουλί, το φωτογράφησε με το κινητό του, το ανέβασε, το είδαμε οι υπόλοιποι που μας ενδιαφέρουν τα πουλιά και αρχίσαμε να συχνάζουμε σε αυτό το χωριό. Δεν περιμέναμε να φωλιάζει στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι δεν φωλιάζει στην Ευρώπη. Και έτσι μια παρατηρήτρια πουλιών, η Βαλερή Καραμέτα Τριμπουλό, πήγαινε και ξαναπήγαινε και τυχαία ανακάλυψε ότι υπήρχε και μια φωλιά. Οπότε ήταν εξαιρετικά ευχάριστα τα νέα. Λοιπόν, η αναπαραγωγή τώρα, πόσο εύκολη διαδικασία είναι για αυτό το είδος, τι περιμένετε, ποιες οι προσδοκίες? Καλά τα πήγε, έχουν περάσει αρκετές μέρες, τα πουλιά πετάξανε από τη φωλιά με επιτυχία και τα βλέπουμε τώρα μια χαρά με τους γονείς τους σε ένα πλάτανο εκεί πέρα δίπλα στη φωλιά και μέχρι στιγμής τα πάνε πολύ καλά, δηλαδή φαίνεται να επιβιώνουν. Να επιβιώνουν. Το μέλλον, δεν ξέρω, η αναπαραγωγή μετά πόσο διάστημα μπορεί να επαναληφθεί, ποιες οι συνθήκες? Κοιτάξτε, τώρα κανονικά για Οκτώβριο η αναπαραγωγή είναι λίγο εκτός εποχής. Τα πουλιά αναπαράγονται την άνοιξη. Όμως αυτό το είδος αναπαράγεται πολλές φορές μέσα σε ένα χρόνο. Στην Τουρκία αναπαράγεται ακόμα και το χειμώνα. Σαν τις 18ούρες, δηλαδή κάνει συχνά αναπαραγωγές. Αν δεν πιστεύω να κάνει μέσα στο χειμώνα τώρα. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Αλλά ελπίζουμε ότι. Ναι. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα πουλιά. Το ότι υπάρχει αναπαραγόμενο ζευγάρι σημαίνει το πουλί θα το βλέπουμε στη Λέσβο συνέχεια. Ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες ώστε αυτό το είδος και άλλα παρόμοια σπανία είδη να αναπαραχθούν. Εντάξει, είναι ένα άγριο είδος, από μόνο του, με φυσικό τρόπο πέρασε και ήρθε. Ελκύεται από οικισμούς, δηλαδή και στην Τουρκία δεν το βλέπουν μακριά από πόλεις. Ενώ στην Αφρική ζει σε περιοχές με φοίνικες, γι' αυτό έχει και το όνομα αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι εφόσον έκανε τη φωλιά, όλα θα πάρουν το δρόμο τους και θα πάνε χωρίς βοήθεια καλά. Μάλιστα. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής. Πόσο δραστηριοί είστε, για να αναφερθούμε λίγο και στις δράσεις σας.
Είμαστε αρκετά δραστήριοι. Η Λέσβος είναι ένα πολύ διάσημο μέρος στην Ευρώπη για την παρατήρηση πουλιών. Έχουμε οικοτουρισμό, έρχονται τουρίστες μόνο για να δουν τα πουλιά στη Λέσβο. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι καταγράφουμε τα πουλιά, βγάζουμε έξω τις ειδήσεις για τα πουλιά, όπως το Φοινικό Τρίγωνο. Ναι. Γιατί τώρα ένας Ευρωπαίος που θα έρθει στη Λέσβο ξέρει ότι θα δει και αυτό το πουλί στην Ευρώπη, που δεν θα το δει πουθενά άλλο στην Ευρώπη. Και επίσης κάνουμε δουλειά και με τους ντόπιους, με τα σχολεία. Εκδρομές για παρατήρηση πουλιών. Η παρατήρηση πουλιών είναι το βασικό μας εργαλείο. Μάλιστα, μιλάμε για πόσα είδη πουλιών τότε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να ρωτήσουμε. Ναι, στη Λέσβο έχουν καταγραφεί 334 διαφορετικά είδη πουλιών. 334. Mm-hmm. Υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί ήδη, έχουν παρατηρηθεί ήδη, τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα απολαύσει, να τα θαυμάσει, να τα παρατηρήσει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ναι, υπάρχουν δύο πουλιά τα οποία μπορείς να τα δεις μόνο στη Λέσβο. Γι' αυτό απέκτησε το μεγάλο όνομα που έχει στο εξωτερικό. Η Ελλάδα βέβαια είναι πολύ σημαντικό μέρος για την παρατήρηση πουλιών, γιατί βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι όλων των υπήρων της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής. Αλλά η Λέσβος, επειδή είναι πολύ κοντά στην Ασία, έχουμε κάποια είδη, καλή ώρα και το Φοινικό Τρίγωνο, ασιατικά, που δεν υπάρχουν στην υπηρετική Ελλάδα ή σε άλλα μέρη, οπότε... Αυτό κάνει τη διαφορά. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι σε συνθήκες εχμαλωσίας δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Για κανένα σπάνιο. Όχι, όχι. Μιλάμε για άγρια πουλιά. Μιλάμε για άγρια πουλιά. Τη φύση, ναι, ναι. Πριν από λίγο αναφέρθηκα στον ανθρώπινο παράγοντα. Με ποιους τρόπους ο κάθε άνθρωπος, χωρίς να γνωρίζει, μπορεί να κάνει τη ζωή εντός αγωγικών των συγκεκριμένων πτηνών πιο εύκολη. Των συγκεκριμένων. Ναι. Ναι. Μπορεί να την κάνει πιο εύκολη με το να μην τα ενοχλεί όταν αναπαράγονται και σταθούν άγχος και παρατηρήσουν τη φωλιά τους. Να προσέχει τις γάτες που έχει, να μην είναι χωρίς κουδουνάκι, οπότε να μπορούν να θυρεύουν για παιχνίδι πάρα πολλά άγρια πουλιά, και αυτό είναι μια μεγάλη ζημιά. Και φυσικά να μην καταστρέφει τα ενδιαιτήματα που χρησιμοποιούν τα πουλιά γενικότερα. Η προστασία του περιβάλλοντος ευνοεί την επικράτηση των πουλιών. Μάλιστα. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι η Λέσβος, η Μυτιλήνη φιλοξενεί τόσα είδη σπάνιων πτηνών? Μας είπατε ότι έρχεται σε επαφή. Έρχεται σε επαφή μέσα και από τη δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Βλέπαμε, βασικά είδαμε όλους αυτούς τους ξένους που ερχόντουσαν στο νησί μας για να παρατηρήσουν τα πουλιά και θέλοντας και μη καταλάβαμε ότι κάτι πολύ σημαντικό τρέχει στο νησί μας, οπότε το είδαμε από χειροπιαστά. Κυρία Γαλινού, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας, το οποίο είναι σημαντικό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.